Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή στις σημερινές συγκεντρώσεις. Μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους λιμενεργάτες. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με νέα 48-ωρη απεργία. Ενάντια στον όμιλο της Κόσκο, ενάντια στην κυβέρνηση και τους νόμους της. Πάνω στους οποίους πατάει η εργοδοσία μέσα στο λιμάνι. Ενάντια στα δικαστήριά τους που βγάζουν απανωτά τον αγώνα μας παράνομο. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Μεγάλο στήριγμα η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Εσείς μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε πιο μαχητικά και πιο μαζικά. Να γίνουμε μια γροθιά με όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες σε όλο τον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η αλληλεγγύη να αποτελέσει όπλο για κάθε αγώνα, κάθε συνδικάτου, κάθε εργαζόμενου. Αυτή την αλληλεγγύη θέλουμε να δώσουμε και εμείς στο Συνδικάτο Οικοδόμων, στο Συνδικάτο Επιστητισμού, στους εκπαιδευτικούς και σε κάθε κλάδο που αγωνίζεται. Με αυτή τη μεγάλη απεργία μέσα στο λιμάνι, κατορθώσαμε να μην συγκαλυφθεί αυτό το εργοδοτικό έγκλημα. Αυτός ο τραγικός θάνατος του συνάδελφού μας Δημήτρη Δαγκλή, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όλες αυτές τις 7 μέρες στο λιμάνι του Πειραιά δείξαμε τη δύναμή μας στον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε να μην υπάρξει άλλος νεκρός και συνεχίζουμε για αυτό το σκοπό. Δείχνει ότι μόνο μέσα από την πάλη, με όπλο της σπήρωσης των εργατών γύρω από τα σωματεία, ένα σωματείο που είναι μέσα στη φωτιά της μάχης και το δίκαιο των εργατών, μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη και στα μεγαλύτερα αφεντικά. Και το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ ιδρύθηκε μέσα στη φωτιά της απεργίας του 2014. Μέσα στη φωτιά αυτής της απεργίας ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο, συσπυρώνοντας ακόμη περισσότερους εργάτες που αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση απαιτεί σύγκρουση και πάλι. Όπως δεν μας σταμάτησε καμία σιδερένια πόρτα έξω από την Κόσκο, όπως δεν μας σταμάτησαν και δεν μας φόβησαν τα δικαστήρια, η τρομοκρατία και οι καθημερινοί εκβιασμοί, ακόμη περισσότερο με το σωματείο μας δίνουμε τη μάχη τις επόμενες ημέρες. Και μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία συγκροτούμε ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο απέναντι στην πολιτική τους που διαλύει και αφαιρεί τις δικές μας ζωές. Γιατί κύριο αίτιο όλης αυτής της αφόρητης εντατικοποίησης δεν είναι παρά τα κέρδη, τα όλο περισσότερα κέρδη, είναι αυτός ο λόγος που μας αντιμετωπίζουν ως αριθμούς. Ως ένα χτύπημα της κάρτας που περνάει μία πύλη. Ως αναλώσιμα μίας μηχανής που κατατρώει τα κορμιά μας. Γιατί, συνάδελφοι, αν δεν ήταν η δική μας αποφασιστική παρέμβαση, οι γέφυρες θα συνέχιζαν να δουλεύουν δίπλα στο κορμί του δικού μας Δημήτρη. Συνάδελφοι, η δική μας μάχη που έγινε μάχη όλων εσάς αποδεικνύει ότι η χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν δίνεται. Ότι μόνο με τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με συσπήρωση γύρω από τα κάστρα αγώνα, τα σωματεία, μπορείς να καταφέρεις μικρές και μεγάλες νίκες. Με την απεργιακή μας μάχη μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει τη δέσμευση της εταιρείας και του Υπουργείου για να συγκροτηθεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας με τη συμμετοχή μελών του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Την αναγνώριση και κατοχύρωση του σωματείου μας που είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων μέσα στο λιμάνι. Ανάγκασε την εταιρεία και την κυβέρνηση έστω να αναγνωρίσει το πρόβλημα για τις εργατικές πόστες. Συνεχίζουμε μέχρι να πραγματοποιηθεί το αίτημά μας για εξάρα πόστα. Έγινε γνωστό σε όλους τι πραγματικά συμβαίνει στον υποτιθέμενο παράδεισο της Κόσκο.
με την εντατικοποίηση και τις κόντρα βάρδιες, τα 12 ώρα, τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας, με την ομοιρία των εργολαβικών εργαζομένων. Κύριε, όμως, κατορθώσαμε αυτές τις ημέρες να γίνουμε μια γροθιά. Κατορθώσαμε το σωματείο μας να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη μαζικοποίηση. Με τη μαζική συμμετοχή στις αυκαιρεσίες του σωματείου μας, μάλιστα ταυτόχρονα με τη μάχη της απεργίας. Αυτό είναι που πιέζει και φοβάται η εργοδοσία της Κόσκο, που μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τον αγώνα για να αλλάξει η κατάσταση μέσα στο λιμάνι, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για συλλογική σύμβαση εργασίας που διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων με καλύτερους όρους, για μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρης απασχόλησης. Η πείρα που αποκτήσαμε μέσα στην απεργιακή αναμέτρηση είναι τεράστια. Ξέρουμε ότι για να αποσπάσουμε ό,τι δικαιούμαστε, χρειάζεται σκληρός αγώνας. Κρίνεται στις πύλες και τις προβλήτες του λιμανιού, με οργανωμένο, μαζικό, πολυόμορφο αγώνα, με σχέδιο και συνέχεια. Κόντρα σε κάθε εργοδοτικό συνδικάτο, σε κάθε παραμάγαζο της Κόσκο. Όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται στα λαγούμια τους ή μάλλον στα γραφεία των αφεντικών τους. Τους γύρε στην πλάτη ο ίδιος ο κόσμος. Κλιμακώνουμε με 9-48 ώρια απεργία. Για εξάρες πόστες αντί για τεσσάρες που σήμερα επιβάλλει εργοδοσία. Αν υπήρχε κι άλλος συνάδελφος δίπλα στον Δημήτρη, σήμερα θα μπορούσε να είναι μαζί μας. Κατάργηση των κόντρα βαρδιών. Πρόγραμμα εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Να μην κοιμόμαστε με το κινητό σκουλαρίκι. Μετατροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρης απασχόλησης και συλλογική σύμβαση εργασίας. Να μην κυνηγάμε το μεροκάματο από εδώ και από εκεί για να τα βγάλουμε πέρα. Σκοτωμένοι από το άγχος, την πίεση να ζήσουν οι οικογένειές μας. Με 6 ή 16 μεροκάματα, πώς μπορεί να ζήσουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε. Καλούς αγώνες!